Την Καβάλα επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου στο πλαίσιο περιοδίας του στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, υπεύθυνος για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ο κύριος Χαρίτσης, μεταξύ άλλων, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι επί χρόνια πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονταν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο κύριος Χαρίτσης εξήγησε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη διαχείριση των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων σε μια συγκυρία η οποία ήταν πάρα πολύ κρίσιμη όταν έκλειναν τα προγράμματα της περίοδου 2007-2013 και παράλληλα ξεκινούσαν τα προγράμματα της περίοδου 2014-2020. Υπογράμμισε επίσης ότι την τελευταία δεκαετία η αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων είχε αντικαταστήσει ένα εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είχε μειωθεί σε ποσοστό 50%. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι στο τέλος του 2014 να εμφανίζεται μια απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ποσοστό 90%, η οποία ήταν όμως σε μεγάλο βαθμό τεχνητή, ενώ αφορούσε σε μεγάλο βαθμό σε έργα που δεν μπορούσαν στην πραγματικότητα να υλοποιηθούν. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σε αντίθεση με τις επικρίσεις για ολιγορία, όπως υποστήριξε, εργάστηκε στο πλαίσιο ενός εξορθολογισμένου σχεδιασμού για την αξιοποίηση των προγραμμάτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα. Αν θέλετε και τα επίπεδα τα χωρικά. Έτσι ώστε αυτό που λέτε και είναι σημαντικό, τα εγχειρήματα αυτά να μην εγκαταληφθούν στο μέλλον λόγω απουσίας θεσμικής υποστήριξης. Αυτός ο σχεδιασμός διαχέεται και προς τα κάτω. Ο σχεδιασμός γίνεται και σε περιφερειακό επίπεδο. Και επίσης επισημαίνω ότι μιας και αναφερθήκατε στα χρηματοδοτικά εργαλεία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο νέο ΕΣΠΑ ένα πολύ σημαντικό μέρος των πόρων, το οποίο ξεπερνάει το 35%, αξιοποιείται από τις περιφέρειες μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η δουλειά η οποία έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα από το Υπουργείο μας σε συνεργασία και με τους περιφερειακές αυτοδιοικητικές αρχές για τον εντοπισμό ακριβώς αυτών των πλεονεκτημάτων σε περιφερειακό επίπεδο πλέον, γιατί βεβαίως κάθε περιφέρεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά και ιδιαίτερες, αν θέλετε, ευκαιρίες ανάπτυξης, νομίζουμε ότι αποτυπώνεται και στα περιφερειακά προγράμματα. Το περιφερειακό πρόγραμμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει ενεργοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό για τη νέα προγραμματική περίοδο. Περίπου το μισό πρόγραμμα είναι ήδη ενεργοποιημένο. Και θεωρούμε ότι σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες προσκλήσεις που θα βγουν από τα τομεακά προγράμματα, μίλησα ήδη πριν για την κοινωνική οικονομία, να επισημάνω ότι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, αλλά και ειδικά εδώ της Καβάλας, έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε μια σειρά από τομείς, οι οποίοι είναι τομείς προτεραιότητας για το ΕΣΠΑ, αλλά και για τον αναπτυξιακό νόμο, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η μεταποίηση. Είναι λοιπόν στο χέρι και των αυτοδιοικητικών αρχών αλλά και των παραγωγικών φορέων της περιοχής να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα είναι όριμες, θα είναι επιλέξιμες και θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες περιοχής. Ήδη τέτοιες προτάσεις έχουν κατατεθεί. Νομίζω ότι και στο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, μιας και τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης του αναπτυξιακού νόμου εστιάζουν σε αυτούς ακριβώς τους τομείς στους οποίους υπάρχει σημαντική δραστηριότητα στην περιοχή. Είναι στο χέρι λοιπόν και των φορέων να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία και να μπορέσουν να ενισχυθούν από αυτά. Ο κύριος Χαρίτσης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για διάφορα άλλα θέματα, όπως τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων επισκέφτηκε το πρωί του Σαββάτου, το δασικό χωριό Παγκαίου, όπου χαρακτηριστικά τόνισε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι ένα εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία. Εγώ πραγματικά δεν το γνώριζα και εξεπλάγει το πρωί που είδα ότι πολλά, για παράδειγμα, από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή του δασικού χωριού στο Παγκαίο προέρχονται από δωρές τοπικών επιχειρηματιών, αν θέλετε και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι ακριβώς επειδή αναγνωρίζουν τη σημασία αυτού του εγχειρήματος σπέβδουν να το ενισχύσουν. Όπως επίσης βεβαίως και η συνεργασία που έχει η Κινσέπ με τον Δήμο της του Παγκαίου, ο οποίος έχει παραχωρήσει και τον χώρο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την τοπική επιχειρηματικότητα, η τουριστική διάσταση, η εναλλακτική τουριστική διάσταση και η εστίαση είναι, νομίζω, πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, να λειτουργήσουν παραδειγματικά και για άλλες αντίστοιχες, αν θέλετε, περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες ξεκινούν
αν θέλετε, μεγάλη επιφυλακτικότητα για το πού μπορεί να οδηγηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, ότι να τους δείξουμε ότι υπάρχουν τέτοια εγχειρήματα. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου, στο μεταξύ, τον χώρο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκαν εργαζόμενοι αλλά και απολυμμένοι από τη βιομηχανία προσωρικών λιπασμάτων, προκειμένου να συνομιλήσουν με τον Υφυπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση και να του κάνουν γνωστά τα αιτήματα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο στρατόπεδο της βιομηχανίας.